Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας απόψε. Είμαστε τέταρτε με μία από τις πιο αγαπημένες Ελληνίδες πρωταγωνίστριες, την κυρία Κάτια Νανδουλάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ε, να ευχηθώ καλή χρονιά για το 2019, Κάτσια μου. Ό,τι καλύτερο. Καλή χρονιά για όλο τον κόσμο, με χαρά να περάσει αυτή τη χρονιά. Λίγη χαρά στην ψυχή μας να μπει. Είμαστε πάνω στη σκηνή του Κάτια Νανδουλάκη που Uh, παρουσιάζεται μια υπερπαραγωγή πραγματικά στη σκηνοθεσία του Αντώνη Καλογρίδη. Uh, πρόκειται για το έγκλημα στο Oriane Express τη Άγκαθa Κρίστη και νομίζω ότι δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί θεατρικά αυτό το έργο. Δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί σε ε, μη αγγλόφωνη χώρα, είναι η παγκόσμια πρεμιέρα του εδώ. Ε, τι εννοούμε, μη αγγλόφωνη χώρα. Έχει παιχτεί δύο φορέ ε, πριν από τρει μήνε σε δύο, ε, ένα μικρό θέατρο στην Αμερική και ένα λίγο μεγαλύτερο. Το ένα ήταν σαν πανεπιστημιακό, το άλλο ήταν ένα μικρό θεατράκι. Ε, αλλά σε, σε μία αγγλόφωνη χώρα, σε όλο τον κόσμο είμαστε η, η Πρεμιέρα. Και αυτό γιατί περιμέναμε, εγώ τα κυνηγούσα αυτά τα δικαιώματα τέσσερα χρόνια, ε, αλλά περιμέναμε να γίνει πρώτα η ταινία με τον Γκένεθ Μπράνα, το έγκλημα στο Ριάν Express που παίχθηκε, πέρσι το Σεπτέμβριο, να μπορέσουν να απελευθερωθούν τα δικαιώματα για να μπορέσουμε το, να το, κρατήσουμε. Δηλαδή, πόσε φορέ ε, κάτι από πήγε. Τέσσερα χρόνια βαρεθήκα να με βλέπουν και να με ξεφορτωθούν, μάλλον. Ε, Αστείευομαι, η οποία είχαμε γίνει γνωστή και είπαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Πριν από δύο χρόνια μου είπαν ότι η στιγμή θα, τη στιγμή ακριβώ που θα απελευθερωθούν τα δικαιώματα, να ξέρετε ότι έχετε, τα έχετε εσεί. Και έτσι, όταν μου τηλεφώνησαν και μου είπαν είναι δικό σα, η χαρά μου ήταν τεράστια, γιατί ήθελα να ταξιδέψω με αυτό το τρένο. Και ήθελα να ταξιδέψω με αυτό το τρένο. Ε, κάναμε ταξίδια με τον Μάριο όταν ήμασταν στο Λονδίνο, ε, τον Πλωρίτη, τον άντρα μου. Για τον κόσμο που δεν ξέρει, ε, και είδαμε ότι ήταν πανάκριβο τότε το ταξίδι. Ήταν δηλαδή, ξεκινούσε από ε, Βενετία και πήγαινε. Μέχρι το Λονδίνο. Ε, και ήταν πάρα πολλά λεφτά. Και είπαμε: Α, δεν γίνεται. Όταν θα έχουμε κάποια στιγμή μια άνεση, να πούμε ότι θα κάνουμε αυτό το ταξίδι. Που είχε μείνει στο μυαλό μου από την ταινία που είχα δει του '74 που ήταν ε, all star cast. Ήταν οι τεράστιοι ηθοποιοί που το παίζανε. Και λέω: Αυτό το ταξίδι πρέπει να το κάνουμε στο θέατρο οπωσδήποτε κάποια στιγμή. Ήταν το μόνο το θε, από τα θεατρικά τη που δεν είχε γίνει διασκευή. Ναι, αυτό με εξέπληξε όταν μου το είπε πιο παλιά ότι δεν είχε ξανανεύει, γιατί το ποντικό παγίδα είχε ανέβει πολλέ φορέ. Έχει φορές. κάνει πολλέ διασκευέ η ίδια. Ναι. Ε, Έχει κάνει και εσύ με τον Δάνη το μάρτυρα κατηγορία. Το κατηγορι... μάρτυρα κατηγορία. Είναι κανονικό. Γενικώ αυτό το έργο δεν είχα καταλάβει ότι δεν είχε ανέβει θεατρικά. Όχι. Δεν το είχε κάνει η ίδια η Άγκα Θακρίστη και τελικά επιλέξανε τον Γκέν Λούντβιχ, ο οποίο είναι ένα πολύ καλό συγγραφέα. Που έκανε τη θεατρική διασκευή και τώρα είναι ένα όμιλο πια που είναι ο όμιλο Άγκα Θακρίστη, με τα εγγόνια της και τα λοιπά. Ε, και είχαμε αυτή την τύχη να, να ελευθερωθούν τα δικαιώματα και να το ανεβάσουμε σε αυτήν την ονειρική παραγωγή που τη χρωστάμε στον Αντώνη. Ε, Πραγματικά και στην αυτοθυσία ονειρική. πρέπει να σου πω Τάσο μου όλων των συνεργατών. Αυτοθυσιαστικά οι συνεργάτες, οι ηθοποιοί, η τεχνική ε, Δουλέψανε 20 ώρες το 24ωρο, με πάθος και αφοσίωση και με χαρά, για αυτό το ταξίδι που κάνουμε όλοι μαζί αυτή τη στιγμή και το βλέπω, το χαίρομαι και συγκινούμε και βαθιά ότι το καταφέραμε. Όταν ήρθα να δω την παράσταση πριν να κάνουμε τη συνέντευξη, ε, πραγματικά μου κάνει εντύπωση το πόσο φροντισμένα είναι όλα. Ναι. Τα κοστούμια, τα φώτα, έχετε μία σκηνή που είναι σκηνή της Αποκάλυψης, που είστε και το, α, το δικό σας all-star all cast Βέβαια. πάνω στη σκηνή με τους πρωταγωνιστές που θα τους πούμε, ε, με το φωτισμό μόνο στο πρόσωπό σας, πραγματικά είναι μια εξαιρετική παράσταση που αξίζει ο κόσμος να δει, πέρα του ότι είναι ένα κλασικό έργο που ανεβαίνει για πρώτη φορά, όπως είπες, Κάτσια μου, σε μια αγγλόφωνη χώρα. Σε το ιδιαίτερο στην παράσταση, Τάσο, είναι ότι χωρίς το αστυνομικό μυστήριο, έχει και ένα ονειρικό ταξίδι μέσα της αυτή η περάσταση. Και για πρώτη φορά ίσως στα έργα της Άγκαθα Κρίστη έχει ένα τεράστιο ερωτηματικό ηθικό. Τι πρέπει κανείς να κάνει ή να μην κάνει για να είναι καλά με την ψυχή του. Mm. Που στα αστυνομικά έχουν το ένιγμα, έχουν τη λύση του και μένουν εκεί. Εδώ έχουμε και ένα τεράστιο δίλημα, το οποίο το κάνει το έργο πάρα πολύ σύγχρονο. Λοιπόν, κάτια μου, εσύ είσαι, θέλω, επίτηδες το λέω αυτό, θέλω να μου πεις το πλήρε ονοματεπώνυμο του ρόλου. Ellen Caroline, Peabody, Wolfson, Van Pelt, Halbert, <laughs> παρακαλώ. Ε, για όσου <laughs> είδα την ταινία πρόσφατα, η πρωταγωνίστρια του έργου με, ένα, με μια πλειάδα πρωταγωνιστών ήταν στο ταινία η Μισελ Φάιφερ, σωστά. <laughs> ναι. Και η Λωρίν Μπακόλ στην προηγούμενη. Και η Λωρίν στην προηγούμενη. Και από εκεί και πέρα, επειδή και κινηματογραφικά έχει γίνει με ένα cast όπου όλοι είναι πρωταγωνιστέ ναι. καταπληκτικοί, το ίδιο αποφάσισε και εσύ να κάνει μαζί ίδιο με πρέπει την παραγωγή. Να γίνεται. Είναι γραμμένο ναι. για πρωταγωνιστέ. Ναι. Οπότε, ε, κάτι ένα δουλάκι και μετά ξεκινάμε. Δάνης Κατρανίδης, <laughs> ο Αντώνης ο Καφετζόπουλος, ο Τάσος ο Χαλκιάς, η, 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 Ταμίλα Ικουλίευα, η Κουλίεβα, η, η Όλγα η, Πολύτου, ο, ο, η, Πολίτου, η Τάνια η Τρίπη, ο Τάξο Παπαμαθέου, ο Άγγελο Μπούρα, ο Λευτέρη Ζαμπετάκη. Και τα... η Λένα. Η Λένα η Δροσάκη που. Έχω και πανέγει. πρέπει, να διαβάζω το σκονάκι που κάνω. Μια χαρά, δεν ξεχάσαμε κανένα. Είναι ένα θέατρο που χαίρεσαι να το βλέπει. Είναι λαμπερά πλάσματα. Το πρωταγωνιστή, ξέρει, έχει μια έννοια πρωταγωνιστή. Τι σημαίνει. Είναι λαμπεροί, σπουδαίοι ηθοποιοί, είτε είναι νεότεροι είτε μεγαλύτεροι που τους ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ για το ότι δέχτηκαν να παίξουν και να, με, για τον τρόπο που δουλέψανε γι' αυτό και αισθάνομαι μεγάλη τιμή που μου κάνανε και να είμαστε μαζί. Και βλέπω και τον κόσμο που ας πούμε βγαίνει ο Δάνης. Μετά βγαίνει εσύ, βγαίνει ο Καφετζόπουλο. Είναι ε, τελείωτο. Η έκπληξη ότι. και αυτό, και αυτό, και αυτό. Κι άλλο. Αυτό είναι το ωραίο πια. Πιστεύω στι ε, μεγάλες μεγάλε δουλειέ, στι ομαδικέ δουλειέ. Δυστυχώ, Τάσο, μου πρέπει να σου εκμυστηρευτώ ότι δεν είναι εύκολο αυτό. Ναι, το φαντάζομαι. Αυτό για να επιτευχθεί θέλει πάρα πολύ αγώνα. Κάποια στιγμή είχα νόμιζα ότι δεν θα γίνει ποτέ. Ε, έγινε με τη βοήθεια της τύχης, της φύσης, του Θεού, ε, του Θεού του Θεάτρου και γενικότερα. Αλλά η, η, από εδώ και στο εξής η, τα όνειρά μου είναι για μεγάλες δουλειές, μεγάλες παραγωγές και συνένωση δυνάμεων. Δεν αντέχω άλλο αυτό τον κατακαιρματισμό των δυνάμεων. Μας έχει μιζεριάσει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε μεγάλα ενιαία πράγματα και να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Πάντω, από τη, με τη δική μου οπτική ματιά, αυτή η υπερπαραγωγή δεν είναι για μία σεζόν μόνο. Δεν ξέρω ε, ποια είναι τα πλάνα. Ελπίζω, ναι, ελπίζω. Ξέρει ναι. κάτι, έχω, έχω πάψει να κάνω και προβλέψεις. Γιατί ε, υπάρχει ένα σύμπαν που προβλέπει τελικά και καθοδηγεί και σκηνοθετεί. Ε, η ευχή μα είναι να πάει κάποια χρόνια. Ε, και η μεγαλύτερη ευχή είναι να είμαστε γεροί για να μπορεί να πάει κάποια χρόνια και να μπορούμε να κάνουμε και μετά και άλλε τέτοιε δουλειέ. Τι απαιτήσει είχαν οι Άγγλοι, ήρθαν, έλεγξαν, θα έρθουν. Οι Άγγλοι είχαν πολύ μεγάλε απαιτήσει ω προ την προβολή και την διαφύλαξη του, του ονόματο τη Άγκα Κρίστη γιατί μιλάμε για μια γυναίκα που, που έχει τη μεγαλύτερη πώληση βιβλίων μετά τη βίβλο. Ναι. Δεν είναι αστείο αυτό το φαινόμενο. Ε, οπότε ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένοι με απίστευτε λεπτομέρειε ω προ τον τρόπο τη διαφήμιση, το όνομα του, πού θα μπει το όνομα και ω προ τη διαφύλαξη τις, ε, ε, ως προς την της ως ακρίβεια ω προ τη μετάφραση τη διασκευή, την απόδοση τη διασκευή. Φαντάζομαι την οποία έπρεπε να εγκρίνουν. Βέβαια. Να. Όλα, όλα ήταν κάτω από έγκριση. Ναι. Ακόμα και οι φωτογραφίε, τα απόσταση που βγάλαμε, οι αφήσει, όλα είναι κάτω από έγκριση πάντα. Ποιοι διαχειρίζονται αυτή την. Ε, τα εγγόνια. Ε, Α, είναι εγκο, τα εγγόνια ναι, των εγγονότων. Είναι, είναι η οικογένεια πια. Ναι. Και το έχουν κάνει οικογενειακό. Έχουν μεταφερθεί σε ένα. κοντά στο Covent Garden στο Λονδίνο. όπου και εγώ πάει κάτω φορέ. Λοιπόν, και το διαχειρίζεται η οικογένεια με νέου ανθρώπου. Εξαιρετικά προσεκ... προσεκτικά το διαχειρίζονται και με πολλή ε, ενέργεια. Δεν είναι δηλαδή απαθείς, δεν είναι αποτραβηγμένοι. Δεν τα έχουν δώσει τα δικαιώματα κάπου και να απλώς να εισπράττουν. Είναι πάνω από αυτά. Και τους πρωταγωνιστές στην παράσταση πώς τους διάλεξες, πώς έγινε η επιλογή. Έγιναν προτάσεις. Ε, κάνουμε συμπαραγωγή με τους αδελφούς Τάγαρη όπως ξέρεις Αυτή είναι η συμπαραγωγή των αδελφών Τάγαρη και τη δική μου mm. ε, Γιατί τώρα πια δεν μπορεί κανείς να κάνει μόνος του παραγωγές Είναι τεράστια τα, τα έξοδα Λοιπόν και μαζί με τον ε, σκηνοθέτη Κάναμε πάντα ε, προτάσεις ο ένας στον άλλον, ονόματα ε, Για να δούμε ποιοι καταρχήν ήταν ελεύθεροι και διαθέσιμοι Στην αρχή δεν ήταν ελεύθερος κανένας γελάς, Αυτό θέλω να σου πω. Στην αρχή δεν ήταν κανένα. Μετά άρχισαν να είναι ελεύθεροι κάποιοι, λίγοι, μετά λίγο περισσότεροι, μετά ξανά κανένα. Πέρασε. Γιατί το λέω έτσι με χιούμορ, Γιατί ήταν ακριβώ αυτά τα σκαλοπάκια που περάσαμε. Στην αρχή νόμιζαμε ότι δεν μπορεί να γίνει. Μετά μαζευτήκαμε κάποιοι, μετά ξαναμπλέχτηκε το θέμα γιατί είχαν υποχρεώσεις που μπλέκονταν μέσα στην υποχρέωση τη θεατρική και τι είχαν αναμπληθεί οι προηγούμενε. Μεγάλο μπλέξιμο γιατί τα παιδιά πια δουλεύουν όλοι του σε δύο και τρει δουλειέ συγχρόνω. Δεν είναι όπω κάποτε. Να. Ή του ετύχαινε μια πρόταση στην τηλεόραση που έπρεπε να πούνε ναι για κάποιου λόγου και έφευγαν. Έρχονταν άλλοι. Ήταν μια μικρή οδυσία ώσπου να γίνει αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Τα κατάφερε όμω. Αυτό δηλαδή μου έκανε εντύπωση που το παρακολουθούσα. Παρακολουθούσα αυτόν τον αγώνα <laughs> και τι αναποδιέ. Γιατί τα λέγαμε κιόλα. Εκεί. Όλα. εκεί. <laughs> ναι, γιατί είμαι πάρα πολύ. Είμαι τάβρο. Είμαι... <laughs> έχω υπομονή, έχω επιμονή. Έχω μ, Έχω ηρεμία. Και είμαι στοχευμένο άνθρωπο. Δεν θέλω να φεύγω από το στόχο γιατί νομίζω ότι χάνω χρόνο. Δεν θέλω δηλαδή με κάτι που θα μου πει κάποιο. Όχι, το κάνουμε λοιπόν. Να πάω κάπου αλλού, να διαλέξω ένα άλλο μονοπάτι. Αυτό που σκέφτηκα να διαλέξω το έκανα μετά από πάρα πολύ συγκέντρωση. Άρα δεν υπάρχει λόγος να χάνω τον χρόνο μου να ξανασυγκεντρώνομαι για κάτι άλλο. Θεώρησα ότι αυτό είναι το σωστό να γίνει και το προγραμμάτισα. Οπότε, ναι, είμαι αποφασισμένη όταν ξεκινάω κάτι να το φέρω εις πέρας. Δεν μ' αρέσουν τα μισοτελειωμένα πράγματα. Ούτε στη ζωή μου, ε, ούτε στη δουλειά μου. Η δουλειά μου που είναι ένα τεράστιο μέρος της ζωή μου, το μεγαλύτερο ίσω ε, τη απασχόληση εννοώ. Είναι τόσο στοχευμένη όσο είναι και η ζωή μου. Και στη ζωή μου δεν χάνω χρόνο για περιττά πράγματα, για περιττές σχέσει. Από μικρή ήμουν έτσι. Θέλω του φίλου που θα μου μείνουν για πάντα. Θέλω τον άνθρωπό μου που θα μου μείνει για πάντα. Οι γονεί μα έτσι κι αλλιώ μα για πάντα. Θέλω ναι και... το θέατρό μου να μείνει για πάντα, ναι. όλα για πάντα τα θέλω. Και άνθρωπο στη ζωή σου για πάντα ο Μάριος Πλωρίτης. Δηλαδή δεν δε, δε θυμόμαστε κάποιον άλλον Όχι, πριν ή μετά. Όχι, μαζί είμαστε, εξίσου τη κάνω ναι. κουβέντες. Δηλαδή δεν αισθάνομαι ότι μετά από το μεγάλο σοκ των πρώτων χρόνων ε, του αποχαιρετισμού αισθάνομαι ότι μιλάμε κάθε μέρα. Γιατί ε, 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 είναι μέσα μου, ε, 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 είναι ένα με μένα. Σκέφτεσαι πολλέ φορέ τι θα μου έλεγε τώρα, α πούμε, ξέρω εγώ τώρα. Τι εντάξει. σκέφτομαι, γιατί, το, γιατί μου απαντάει ήδη. Δηλαδή, είναι, σκεφτόμαστε μαζί. Όπω κάναμε μαζί όλα μα τα όνειρα, έτσι, σκεφτόμαστε μαζί ακόμα. Και αυτό μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια. Ξέρω ότι είμαστε μαζί. Και δεν είμαι άνθρωπο που πετάει στα σύννεφα. Είμαι άνθρωπο που το λέω με πλήρη επίγνωση του το τι λέω. Το να είσαι όμω τόσα χρόνια με έναν άνθρωπο, με τον Πλωρίτη, ήσασταν μαζί από το. Ήμασταν ε... ε, 32 χρόνια μαζί ε. το 4. Ε, δεν σου στέλνει και κάποια άλλα πράγματα. Ενώ... Μόνο μου, με πλουτίζει, δεν μου στέλνει σε τίποτα. Ε, μακάρι να ήμασταν και από πιο πριν και πιο μικρή, εγώ ήμουν ήδη πολύ νέα. Μακάρι να ήταν ένα, αυτό έλεγε πάντα ο Μάριο, να ήταν άλλο ο συντονισμό, να ήταν και εκείνο πιο νέο, για να είχαμε πιο πολλά χρόνια μπροστά μα. Αλλά ζήσαμε 32 χρόνια, εγώ όλη μου τη ζωή ουσιαστικά, με έναν άνθρωπο που μου έδωσε τα πάντα και έδωσα κι εγώ τα πάντα. Οπότε είμαι ένα άνθρωπο πλήρη και ευγνωμονώ τη φύση γι' αυτό. Ήταν μία σχέση πυγμαλίων να... Ε, βέβαια. Ε, όταν θαυμάζω, ερωτεύομαι. Και τον το Μάριο το θαύμασα πάρα πολύ. Από πολύ μικρή. Και τον αγάπησα πάρα πολύ. Ο έρωτας για μένα είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση που συμπεριλαμβάνει όλα τα είδη της αγάπης. Η αγάπη των γονιών είναι η άδολη αγάπη, η μεγάλη αγάπη. Ο έρωτας, όταν μπορεί να εμποτιστεί και με αυτήν την αγάπη, την άδολη, τη μεγάλη, ε, γίνεται ένα απίστευτα βαθύ συνέστημα που μπορεί ε, να σου χαρίσει άλλε χίλιε ζωέ. Τι θαύμαζε πάνω του, Όλα. Τον τρόπο που αντιμετώπιζε τη ζωή, τη θέση του στη ζωή, το, το πνεύμα του, το ήθο του την αγάπη του, τη λατρεία του για το θέατρο, θαύμαζε στον Μάριο πάρα πολύ αυτό το αντιφατικό του. Ήταν άνθρωπος του πνεύματος και άνθρωπος του θεάτρου, της ζωής, της, ε, ε, του πανηγυριού, της χαράς, του, του γέλιου, της παρέας. Δεν ήταν άνθρωπος των βιβλίων μόνο. Ήταν ένας άνθρωπος των νιάτων. Ε, και, και του θεάτρου, της πολιτικής και του θεάτρου συγχρόνως. Ήταν πάρα πολλά που είχαν να θαυμάσουν. Δεν ήταν κάτι που δεν μπορούσα να θαυμάσω σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό ο θαυμασμό όμω δεν, δεν, τον έκανε έτσι λίγο απόμακρο. Δηλαδή... Αυτό σου ναι. εξηγώ. Ναι. Ήταν άνθρωπο τη ζωή. Δηλαδή, ο άνθρωπο ναι. ήταν άνθρωπο που ε, ο Μάριο στην ζωή του στο πανεπιστήμιο όταν δίδασκε. Ε, τα παιδιά όλα ερχόντουσαν στο σπίτι μα συνέχεια το, το Σαββατοκύριακο και του λέγανε τα ερωτικά του. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, ήταν τέτοιο άνθρωπο. Αυτά μου έκανε αυτό, α του σου έκανε αυτό, θα του πει αυτό και αυτό. Τέτοια πράγματα. Ήταν άνθρωπο τη ζωή. Ναι, αλλά εσύ, σαν κοριτσάκι, δεν τον έβλεπε σαν μύθο ότι είναι απόμακρο για να είναι στο τέλο ένα άνθρωπο που θα μοιραστεί μαζί τη ζωή. Τον έβλεπα απόμακρο, αλλά ήμουν αποφασισμένη ότι δεν θα είναι πια απόμακρο από τη στιγμή που θα καταλάβει ότι δεν θέλω να είναι. Ήμουν πάρα πολύ αποφασισμένο άτομο. Επέλεγα. Και πώς το έκανες? Ε, νομίζω ότι όταν θέλεις πάρα πολύ κάτι, εκπέμπεις. Είναι με τον τρόπο που εκπέμπουμε το συνέστημα στο θέατρο. Και όταν δεν θέλεις, πάλι το εκπέμπεις. Ε, λοιπόν, όταν θέλω κάτι, το, το εκπέμπω με τον δικό μου τρόπο, γιατί το εκπέμπει η ψυχή μου. Και αυτό είναι κάτι που δεν μου είχε αστοχήσει ποτέ. Και το κατάλαβε? Άλλη μόνο, δεν είναι. <laughs> ε, μιλάμε για έναν άνθρωπο που λάτρευε τι γυναίκε και λάτρευε και του νέου ανθρώπου. Και ε, στο, στο πόσο καιρό, α πούμε, μείνατε μαζί. Ήταν τα δύο χρόνια είμαστε μαζί. Ναι, ενώ στο πόσο καιρό μείνατε μαζί. Μείναμε στο ίδιο σπίτι. Από την οριμία. Ε, 12 χρόνια. Γιατί είχα, Μετά είχα, από 12 χρόνια. Μόνο τα τελευταία 12 χρόνια ήμασταν μαζί στο ίδιο σπίτι. Α. Γιατί δεν μπορούσαμε για πρακτικού λόγου να είμαστε μαζί. Mm. λόγω, δυσκολιών οικογενειακών του Μάριου. Μήπως αυτό ήταν α, και ένα θετικό για να κρατήσει τόσο η σχέση. Αυτό ήταν δίφορο. Θα μπορούσε να διαλύσει μια σχέση ή να την κάνει ακόμα πιο δυνατή. Σε εμά την έκανε ακόμα πιο δυνατή ακριβώς γιατί η σχέση δεν είχε να κάνει με το αν θα βρισκόμαστε στο ίδιο σπίτι ή όχι. Είχε να κάνει με πολύ πιο βαθιά πράγματα που κρατήσανε βέβαια για την υπόλοιπη ζωή μας. Πότε αρχίσες πιστεύεις κάτι για να Υψώνει και εσύ λίγο τη φωνή σου με την έννοια σε κάποιο θέμα να διαφωνεί ή να γίνεται το Από δικό σου. Από την πρώτη στιγμή ύψωνα τη φωνή μου. Ναι. Ε, ποτέ δεν ύψωνα τη φωνή μου με την έννοια που το λέμε. Από ναι. την πρώτη στιγμή εξέφραζα τι θέλω να κάνω είτε στου γονεί μου είτε στο Μάριο είτε στι δουλειέ μου. Ουδέποτε έκλεισα το στόμα μου. Πάντα με ευγένεια και πάντα με απόλυτη αποφασιστικότητα. Αν δεν ήθελα κάτι, δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω ό,τι και να μου λέγανε. Είτε αυτό ήταν ο γονιό μου, είτε ήταν ο Μάριο, είτε ήταν ο παραγωγό μου. Αν δεν πίστευα σε κάτι. Είμαι ένα άνθρωπο όμω που όταν θα πάρω τη συμβουλή του άλλου και του Μάριου τη συμβουλή την περνούσα από όλα τα κόσκινα της ψυχής μου, την περνούσα πολύ βαθιά, εάν τυχόν διαφωνούσα, ε, ήτανε ήταν γιατί έπρεπε να συντονιστώ με την ψυχή μου και έλεγα Μάρια πρέπει να το κάνω αυτό μόνο που διαφωνώ γιατί έτσι συντονίζω με την ψυχή μου και έλεγε αυτό πρέπει να κάνεις και ουδέποτε μου είπε είδε που σου έλεγα να μην το κάνεις είχε 11 φορές τις 10 δίκαιο όταν μου έλεγε να μην κάνω κάτι εγώ το έκανα γιατί είμαι τάβρος και γιατί είμαι αυτός ο χαρακτήρας και ποτέ δεν μου είπε είδε που σου έλεγα γιατί? γιατί, ούτε και εγώ πίστευα ότι δεν έπρεπε να το κάνω Πιστεύω ότι έπρεπε να το κάνω, αφού ήθελα τότε να το κάνω. Οι γονεί σου πώ ήταν α, με το ότι η κόρη του μοιραζόταν τη ζωή τη με έναν άνθρωπο όπω τον Μάριο Πλωρίτη. Ήταν πανευτυχεί γιατί είδανε ότι την τεράστια ασφάλεια που του ενέπνευσε αυτό ο άνθρωπο και την πολύ μεγάλη αγάπη. Ο γονιό, τάσο, καταλαβαίνει την αγάπη. Ποιο αγαπάει το παιδί του. Εντάξει, αλλά και η Ελληνίδα η μαμά είναι και λίγο συντηρητική ενώ για τη διαφορά ηλικία και αυτά. Δεν υπήρξε αυτό γιατί καταλάβαναν, έβλεπαν πόσο ευτυχισμένη είμαι. Δεν υπήρξε τίποτα. Τίποτα που να εμποδίσει αυτό. Σε σχέση με του γονεί σου, Κάτια μου, ε, ε, είσαι ηρεμή ότι έκλεισε του λογαριασμού. Σε θαύμασαν, ε, του έκανε περήφανου. Τα είπατε έκανα, όλα. προλάβα και του έκανα περήφανου, νομίζω. Και οι γονεί μου ήταν περήφανοι για μένα πριν βγω στο θέατρο γιατί κατάλαβαν ότι είχαν φτιάξει ένα παιδί που πήρε βαθιά τα νόη... Νο... Τα... Την... τις αρχές που θέλανε να πάρει. Γιατί τους είχα πάρα πολύ κοντά μου, ήταν πολύ φίλοι μου. Σκέψω ότι έμενα με τους γονείς μου μέχρι πολύ μεγάλη. Όσο καιρό δεν ήμουν με τον Μάριο, ενώ μαζί και δεν μέναμε απλώ μαζί, έμενα με τους γονείς μου. Ήταν χαρά μου να μένω με τους γονείς μου. Μοιραζόμουν μαζί τους τα πάντα. Ε, με τον παπά μου πήγαινα μαζί κάθε μέρα στο θέατρο. Και όταν ε, καμιά φορά. Έλα, έλα, αργή, μου λέγε ε, ήταν η χαρά του να έρχεται μαζί μου. Μόνο που όταν του πρωτοείπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιό, ε, βούρκωσε γιατί με είχε. Όχι για, γιατί δεν ήθελε το επάγγελμα. Όχι, όχι γι' αυτό. Ίσως γιατί του προκαλούσε μεγάλη ανασφάλεια και δεν είχε άδικο. Το ότι ένα παιδί που ήταν τόσο πολύ καλή μαθήτρια, που είχε άλλες προ, άλλο προορισμό, ίσω να τότε θέλανε οι γονεί μου να γίνω πολιτικό-μηχανικό. Ήταν τρία-τέσσερα επαγγέλματα. Γιατρό, πολιτικό-μηχανικό, δικηγόρο, φιλόλογο, δεν υπήρχε άλλο. Αυτά ήταν. Και ξαφνικά του λέει: Του βγαίνει ένα παιδί που ήταν πολύ καλό στα μαθήματα, εξαιρετικά καλή και λέει: Θα θέλω να γίνει οθοποιό. Ε, ήταν ένα μικρό σοκ από άποψη ανασφάλεια. Όμω ήταν μαζί μου από την πρώτη στιγμή στο πανεπιστήμιο για λίγο καιρό μόνο για να ηρεμήσουν, αλλά όταν είδα ότι χάνω το χρόνο μου, γιατί αλλού ήταν ο στόχο μου, για αλλού ήμουν αταμένη, έφυγα. Κριτικό ο μπαμπά. Σωστά. Κριτικό ο μπαμπά, ναι. Και αποσμένη η μαμά. Ο, ο Δανδουλάκη. Ο Δανδουλάκη, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ε, ναι. Το Άκη κριτικό, κλασικό. Το, ναι. το, το, το κλασικό Δανδουλάκη. Ναι. ναι. Το έγραφε ο μου δεν με, δε με Ιώτα, δεν ξέρω γιατί. Άλλοι κριτικοί. Όπω το, το α πούμε. Ναι, άλλοι το γράφουν ναι. με γιώτα, άλλοι το γράφουν με Ιώτα. Εγώ το γράφω με Ιώτα, βέβαια. Το Δανδουλάκη με Ιώτα δεν στέκει μόνο. Του. Και τι, τι, έκανε, με τι ασχολείται. Ο Παπά ήταν τελωνιακό διευθυντή στο τελωνίο εδώ. Ε, εσύ όπω σε βλέπω και όπω σε έχω παρακολουθήσει, ήσουν η τέλεια κόρη. Ναι, ήμουν Ψηλή, το... λεπτή, όμορφη, καλή μαθήτρια. Ε, Καλό χαρακτήρα. Ναι, ήμουν ήσυχο παιδί. Ναι. Ε, και δεν τους δυσκόλεψα ποτέ. Ήμουν ένα παιδί που όμω. Ε, ναι, ίσως είχα και το χαρακτήρα αυτό, το ότι ήμουν πολύ πειθαρχική. Αλλά είχα και την αγωγή. Έπαιξε, έπαιξε μεγάλο ρόλο η αγωγή που μου έδωσε η μητέρα μου που ήταν δασκάλα. Και ήταν πολύ ε, αυστηρή και με μεγάλη αγκαλιά συγχρόνω. Ήμουν ένα παιδί που δεν του προβλημάτισε ποτέ, εκτό από τη στιγμή που του είπα ότι θα πάω στο θέατρο. Αλλά το ξεχάσανε μετά. Ε, και μετά χαιρόντουσαν. Αδέλφια δεν υπήρχαν, Όχι. Μόναχο Είχαν ε, είχανε χάσει ένα παιδάκι η μαμά μου ε, πρι, πριν από μένα, ένα αγοράκι, 4 χρονών το χάσανε. Έκανε με, μετά 7 αποβολέ και βγήκα εγώ. Μη είχαν στα μαξιλάρια μήπω και πάθω τίποτα. Και, ε, ως μεγα... Δηλαδή όταν ήμουν βρέφο, να αγγίξουν και, και σπάσω. Όμω, όταν καταλάβανε αυτή την αδυναμία, είπαν: Όχι, δεν θα την κάνουμε. Δεν το κάνουμε το παιδί μα ε, μαμόθρευτο. Πρέπει να το μεγαλώσουμε σαν αυστηρά και με τα όρια του. Και πρέπει να πω ότι του οφείλω πάρα πολλά. Πολύ αυστηρότητα και πολύ αγάπη. Ενώ έχει αυτό το τελικάτο. Γεννήθηκε μετά από όλε αυτέ τι περιπέτειε τη μαμά σου, αποδείχθηκε πολύ ανθεκτική. Είμαι πολύ ανθεκτική. Ταυτόχρονα είσαι και ανθεκτική και τελικά Πολύ. Είμαι πολύ ανθεκτική, Τάσο, και έχω και πάρα πολλέ να χτυπήσω ξύλο αντοχέ. Δηλαδή, δούλεψα πάρα πολύ στη ζωή μου. Όταν λέω πάρα πολύ, 18 ώρα, 20 ώρα. Ποτέ δεν είπα κουράστηκα. Έκανα κάτι που το ήθελα. Έκανα κάτι που το διάλεξα. Γι' αυτό και δεν πρέπει εγώ να κρίνω έναν άνθρωπο όταν λέει κοιμήθηκα μόνο έξι ώρες και είμαι κουρασμένος. Δεν, δεν δικαιολογείται να κρίνω εγώ κάτι πολύ ανθρώπινο, γιατί εγώ ζούσα με δύο ώρες ύπνο την ημέρα όλη μου τη ζωή, χωρίς ρεπό. Είναι κανονικό. Δεν είναι κανονικό. Γιατί λοιπόν εγώ θα πω στον άλλο και γιατί κουράζεσαι. Εγώ λοιπόν δεν κουραζόμουν. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι ήταν τέτοια η, οι... Η ευχαρίστηση που έπαιρνα από αυτό που δημιουργούσα και τέτοια η, η λαχτάρα μου να τα κάνω όλα. Ήμουν αδιφάγα. Αδιφάγω ζώο. Είμαι αδιφάγω στη, ζώο στην αγάπη και στο επάγγελμα, στο, όταν θέλω κάτι. Το θέλω πολύ, σε μεγάλη ποσότητα. Γι' αυτό είμαι και δύσκολη για συμβίωση. Γιατί είμαι πάρα πολύ απαιτητική. Δίνω πολλά και θέλω πολλά. Δεν αρκούμε στα λίγα. Δεν αρκούμε σε τίποτα λίγο. Και δεν μπορώ να θαυμάσω τίποτα μικρό. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό, αν το λέω για καλό ή για κακό. Μπορεί να είναι και κακό. Γιατί τα μικρά καθημερινά πράγματα της ζωής μου δίνουν μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά. Αλλά ξέρω τι μου δίνει χαρά. Τα μικρά καθημερινά πράγματα. Κάτια μου θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέτα τέτ με την Κάτια Δανδουλάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μα τέτα τέταρτο εδώ στο Orient Express μαζί με την Κάτια Δανδουλάκη. ήξερε ότι ήσουν όμορφη, δηλαδή θυμάμαι την ήξερα εικόνα. ήξερα ότι δεν είμαι όμορφη. Να στο ανεστρέψω. Χωρί να, να, να κάνω αστείο γι' αυτό. Ξέρω ότι υπάρχουν καλονές στον κόσμο. Δεν έχω καμία σχέση με ομορφιά. Έχω σχέση με κάτι άλλο. Έχω μια ευχάριστη εμφάνιστη, θετική. Και έχω, γίνομαι πολύ εύκολα, έχω καλό κύμα. Αυτό το ξέρω, το νιώθω γιατί το έχω. Επειδή το αισθάνομαι, το εκπέμπω. Δεν υπήρξε ποτέ περίπτωση να πάω σε γραφεία. Είχα πάει σε γραφεία ε, κινηματογραφικά ή σε, θέα, σε θέατρα για, για να κάνω δισιόν. Από την πρώτη στιγμή έπαιρνα ρόλο. Με το που πατούσα το πόδι μου. Για κάποιο λόγο. Αυτό δεν έχει σχέση με ομορφιά τάσου. Έχει σχέση με κάτι άλλο. Με αυτό που είμαστε. Η μάρμο από του πανθέους, με αυτό το μαυρό ασπροπλάνο και την ψηλόλιγνη μελαχρινή... Τι, δεν... τι ωραία που ήτανε. Καλονή. Τι ωραία που ήταν, ναι. Και να μου λες δεν είμαι όμορφη. Καλονή. μια χαρά είμαι, αλλά θέλω να σου πω όμορφιες υπάρχουν τόσο όμορφα κορίτσια. Και πιστεύω ότι η μορφιά τελικά είναι κάτι άλλο. Πες μου τι είπε η μαμά μόλις είδε, τότε στην τηλεόραση. Όταν μίλησε τη Μάρμο, λε. Yeah. Εμφανι... Η μαμά μου ήταν πολύ δύσκολη. Τη άρεσαν πάρα πολύ οι Πανθαίοι. Ο Μπά ε, Ο, ο Μπάστα περηφανευόταν από ένα σημείο και πέρα. Ε, ποτέ μου δεν σκέφτηκαν ότι α, επειδή η Μάρμο είχε δύο άντρε και τα Όχι, δεν ήταν τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά και ήταν υποτίθεται γιατί έπαιρνα γράμματα. Εσεί που είσαστε τόσο καλό παιδί, γιατί τα έχετε με δύο ανθρώπου <laughs> συγχρόνω και ναι, τέτοια πράγματα. Γιατί ο κόσμο ταυτιζόταν. Νομίζω ότι ήμουν ιδανική να παίξω την μάρμα από ποιαν άποψη. Ότι ε, δεν ήμουν μια γυναίκα ποτέ σεξ, σεξι. Ε, ήμουν ο άνθρωπο που καταλαβαίνανε γιατί ήμουν ερωτευμένη συγχρόνω και με τον έναν άνθρωπο και με τον άλλον. Γιατί ήμουν απολύτω δοσμένη και στον άνθρωπο μου και απολύτω δοσμένη και στον εραστή μου. Ε, αυτό. Είναι κάτι δύσκολο να το εξηγήσω, αλλά το ένιωθα ότι αυτό ήταν ο τρόπο. Η Μάρμον θα ήταν ευτυχισμένη αν αυτό το δίδυμο το είχε σε έναν άνθρωπο. Διεθνώ υπάρχει αυτό το trend, των να ξαναγίνονται σειρέ ή ταινίε που έχουν κάνει επιτυχία πριν 30-40 χρόνια. Αναρωτήθηκε γιατί, Γιατί δεν υπάρχουν σύγχρονε ιστορίε. Γιατί πάμε σε μια μεταβατική περίοδο, δεν γράφεται κάτι, δεν δημιουργείται κάτι. Τώρα γκρεμίζεται κάτι για να φτιαχτεί κάτι. Δεν φτιάχτηκε κάτι. Πάει να φτιαχτεί. Επομένως τι ψάχνουμε. Για αρχηγούς, για μεγέθη. Πώς θα γίνει να ψάξουμε για μεγέθη αφού γκρεμίζουμε. Τώρα λοιπόν κάνουμε τα μικρά κομματάκια, τα θύψαλα του, του γκρεμίσματο για να οικοδομηθεί μετά από 10, 20, 30 χρόνια η καινούργια κοινωνία. Αυτό είναι νομίζω. Τίποτα άλλο. Και για να επιστρέψουμε πίσω στο α, Μάριο Πλωρίτη, πώς, ε, πώς διαχειριζόσουν το ότι Είχες είχε συναδέρφους, φίλες, ε, διάσημους, ηθοποιούς που είχαν υπάρξει στη ζωή του πριν. Φαντάζεσαι να μην είχα φίλε όλο το ελληνικό θέατρο, <laughs> γιατί πώ δεν γινότανε. <laughs> Αυτό είπα και εγώ. Δεν Αλληλή γινότανε. Αλλιώ είναι λίγο α πούμε. Όλε οι υπέροχε πρωταγωνίστριε θα έπρεπε να μην είναι φίλε μου. Και ήμασταν φίλε με όλε, γιατί ε, τελικά το θέατρο Α λένε ότι θέλουν τάσο μου, ότι λυκοφιλίε είναι τι επιλέγει, από ποια μεριά επιλέγει να είσαι. Εγώ επέλεξα τη μεριά των φίλων του θεάτρου. Εγώ είμαι άνθρωπο που όταν βρέθηκα στι δύσκολε στιγμέ, φίλοι θεατρικά χέρια μου δώσανε στήριγμα. Γυναίκε και άντρε. Είμαστε εδώ. Ήμουν ο άνθρωπο που με δέχτηκε η θεατρική οικογένεια, με τίμησε με τον αμεριχτή και τους και αισθάνθηκα εγώ τη μεγάλη τιμή να με, να θεωρούν μέλος τους. Η, αυτά που λέγονται και γράφονται για τις λικοφιλίες για τα μαχαιρώματα, είναι ένα παρά, παρά επάγγελμα, είναι γύρω από το επάγγελμα το κανονικό που διάλεξα και που κάνω και που έκανα και που δεν αφορούν καθόλου τη δουλειά που ε, αποφάσισα να κάνω. Δεν είσαι να είσαι εγώ κανένα μαχαίρωμα. Ναι, ενώ λε ότι είσαι και ήσουν αδιφάγα, ταυτόχρονα δεν είσαι ανταγωνιστική. Καθόλου. Γιατί να ανταγωνιστώ έναν ταλαντούχο. Εγώ θέλω τον ταλαντούχο να τον έχω πάνω στο κοινή πλάι του, να παίζω μαζί του, γιατί νομίζω ότι μου δίνει ακόμα πιο πολύ ταλέντο. Εγώ χαίρομαι να βλέπω τα ταλαντούχα παιδιά πλάι Με τα θαυμάζω. Ε, δεν έχω ίχνο ζήλια. Τι να ζηλέψω. Τι να ζηλέψω εγώ από κάποιον άλλον. Ο άλλο είναι κάτι μοναδικό. Εγώ κι εγώ είμαι μοναδική. Τι να ζηλέψω από κάποιο άλλο μοναδικό. Ναι, από μια άλλη πρωταγωνίστρια τη ίδια γενιά δεν θα μπορούσα. Τι οτι... να τη ζηλέψω. Ε, δεν μπορώ εγώ να είμαι ε, η άλλη. Εγώ είμαι η, η Κάτια. Γι' αυτό και δεν ζήλεψα τίποτα. Ε, Πώ να σου πω. Να έχω τη μύτη που έχει η Τάδη. Να έχω τα χέρια που. Όχι, όχι, έχω τα δικά μου. Δεν έχει βάλει γυαλάκια στην πούτρα. <laughs> όχι, Όχι, όχι. <laughs> Όπω <τα> καραντίβε <laughs> στην όπερα. Έλαντε, όχι. <laughs> ε, νομίζω <laughs> ότι. Ε, είναι λάθο αυτό. Γιατί έχουμε μια μοναδικότητα. Εγώ πιστεύω στη μοναδικότητά μα. Γι' αυτό και είμαι πάρα πολύ ηρεμή, δόξα τω Θεώ. Έχει, μου έχει αφαιρέσει ε, η φύση το, το συγχαμένο αίσθημα τη ζήλια. Νιώθω έχω... ότι είσαι χορτασμένη πάντα. Πάρα στη ζωή σου. Πολύ. Και δεν έχω ίχνο ε, ανταγωνισμού. σα ίσα όταν βλέπω, λέ, βλέπω παίζουμε με τη Λένα την Τροσάκη. Πανέμορφο κορίτσι, για όνομα του Θεού. Με την Τάνια, την Τρίπ, με την Όλγα. Χαίρομαι να τι βλέπω μόνο σκηνή. Χαίρομαι να τι βλέπω όμορφε μετά που έφυγε ο άνθρωπος στη ζωή σου, όταν φεύγει ένας άνθρωπος, δεν υπάρχει χώρος για κάτι καινούριο. Η ζωή δεν σταματάει ποτέ. Δεν το σκέφτηκες ποτέ. Ε, πρέπει να είμαι σαφής όταν θα σου απαντήσω. Mm. Δεν είναι ότι το αποκλείω. Είναι ότι δεν μου έλειψε για να το κυνηγήσω. Δηλαδή έκλεισε ένας κύκλος Πολύ μεγάλος που συμπεριλάμβανε τα πάντα. Άρα είμαι ένας χορτασμένος άνθρωπος. Τώρα θα μου πεις αν μου λείπει από την καθημερινότητά μου μία συντροφιά, Οταν σε ποιον δεν θα λείπε. Αλλά μπορώ να τη βρω σε έναν φίλο, σε μία φίλη. Μπορώ ε, να τη βρω στο να, στα νέα παιδιά, αγαπάω πολύ τα νέα παιδιά. Δεν ο Ντέ και σώνη μία, μία σχέση με έναν άντρα οπωσδήποτε. Ε, είτε τη ε, της ίδιας ηλικία είτε νεαρότερης ε, για την υπόλοιπη ζωή μου, γιατί δεν είναι ο στόχος μου εκεί. Δεν το αποκλείω όμως. Γι' αυτό προσπαθώ να είμαι σαφή για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Είναι σαν να κάνω ψυχανάλυση τώρα, λέω. Δεν το αποκλείω, όχι. Αλλά δεν το κυνηγώ εγώ κιόλα. Δεν ήρθε η στιγμή που έπρεπε να πα σπίτι και να μην θέλει, δηλαδή. Γιατί θα μπαίνει σπίτι και δεν θα υπήρχε κανεί. Καθόλου. Ήθελα να πάω σπίτι, ακόμα και τον έφυγε ο Μάριο, ήθελα να πάω σπίτι για να τον βλέπω απέναντί μου σε εκείνη τη συγκεκριμένη θέση. Είμαι ο άνθρωπος που με τον εαυτό του δεν έχει πρόβλημα. Έχω πρόβλημα, πλήττω πολύ εύκολα με άλλους. Αυτό είναι ένα κακό που έχω. Πάρα πολύ εύκολα. Δεν είμαι εύκολη με παρέες, δηλαδή πλήττω πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και δεν είμαι εύκολο να μπορέσω να κάνω και συμβίωση με κάποιον. Γιατί πλήττω πολύ εύκολα. Ενώ με τον εαυτό μου δεν πλήττω. Όχι γιατί είμαι τόσο αυτάρκη, γιατί έχω πράγματα να κάνω. Ένα παιδί σου λείπει, δηλαδή να χτυπάει το τηλέφωνο και να είναι το παιδί που θα σου πει τι κάνει, που είναι, που βρίσκεται. Ε, το έχει σκεφτεί ποτέ στη ζωή σου. Επίση θα σου μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια γιατί πάντα τι συνεντεύξει με ειλικρίνεια τι κάνω. Γιατί αλλιώ δεν θα υπήρχε λόγο να γίνουν. Όχι, δεν μου λείπει. Γιατί, γιατί φαίνεται δεν ήταν στο πρόγραμμα της ψυχής μου. Αν ήταν στο πρόγραμμα της ψυχής μου, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το κάνω. Όλες οι συνθήκες του κόσμου να ήταν ενάντιες, είμαι τόσο στοχευμένη σε αυτό που θέλω και τόσο αποφασισμένη να το κάνω όταν το θέλω, που δεν υπήρχε περίπτωση να μην το κάνω. Άρα, δεν ήταν ανάγκη της ψυχής μου πρώτη. Και το παιδί πρέπει να είναι η πρώτη ανάγκη τη ψυχή σου για να το κάνει. Γιατί έτσι πρέπει να το κάνει και έτσι πρέπει να το μεγαλώνει. Όπω με μεγάλωσαν εμένα οι μου που ήμουνα το πρώτο του μέλημα. Και στα 17-18 χρόνια να το αφήσει ελεύθερο να πετάξει με τον τρόπο που θέλει εκείνο να πετάξει, να μην το πνίξει. Είχαν θέμα οι γονεί σου γι' αυτό, Όχι κανένα. Δεν σε πιέζαν. Ποτέ και σε τίποτα. Έτσι πρέπει να γίνουν τα παιδιά. Αφιερώνει. Την ψυχή σου και τη ζωή σου ολόκληρη για 18 χρόνια και τα αφήνει να πετάξουν και τα υπόλοιπα σου χρόνια είναι πάντα αφοσιωμένα σε αυτά από μακριά. Ναι, θέλω να πω, δεν σου έλεγαν ένα εγγονάκι, δεν θα δούμε από σένα π.χ. και τέτοια. Ούτε. Γιατί καταλάβανε καταλάβα, <laughs> φαίνεται τι παιδί είχαν και είχαν απελπιστεί. <laughs> Μάλλον. Ούτε νιώσε ποτέ το μητρικό ένστικτο που λέμε. Συμφωνεί με το ότι ε, δεν είναι όλοι για γονεί. Θα σου απαντήσω κάπω διαφορετικά το ναι. άγριο για ένα μητρικό ένστιχτο εάν η ζωή μου με τον Μάριο ήταν πολύ πιο ελεύθερη από εμπόδια και μπορούσαμε να ζήσουμε μαζί α, από τα 32 χρόνια, από τον πρώτο μας χρόνο, θα είχαμε κάνει ένα παιδί. Αλλά μια ζωή, γιατί, γιατί θα ήξερα ότι υπάρχει το συγκεκριμένο σπίτι και τα λοιπά, θα το είχα αποφασίσει, γιατί ήθελα να το κάνω με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν ήθελα γενικώ ένα παιδί. Αν ήθελα γενικώ ένα παιδί, θα το είχα κάνει από πιο πριν. Έτσι δεν είναι. Αλλά γενικώ δεν το ήθελα. Ήθελα ειδικά με αυτόν τον άνθρωπο. Σκεφτήκατε ποτέ να υιοθετήσετε, είτε τότε ή τώρα πώ. Όχι. 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 Ε, δεν έγινε αυτό. Ήρθε η τωρα πώς. οχι δεν έφυγε η επιθυμία και με, 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 σταμάτησε εκεί. Άρα δεν μου έχει μείνει σαν κάτι ανεκπλήρωτο καθόλου. Μου έχει μείνει σαν κάτι ότι αυτό ήθελε η ψυχή μου τη δεδομένη στιγμή για την δεδομένη πορεία που αυτή η ψυχή τα, χάραξε στη ζωή και αυτό κάνω. Υπάρχει κάτι που έμεινε ως ανεκπλήρωτο? Τίποτα απολύτως. Νομίζω ότι ήταν μια ζωή που αυτά που ήθελα τα... τα πέτυχα σε εισαγωγικά, αλλά τα πέτυχα, αλλού αστόχησα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μου λείπει. Α, να, να σου πω... Α, ίσως... Έλα, αυτό όμω είναι το τίμημα τη δουλειά. σω μου λείψε η χαλαρότητα στη ζωή μου. Δεν, δεν, είχα, δεν πέρασα χαλαρά ούτε τα νεανικά χρόνια, ούτε τα μετά-νεανικά χρόνια. Αλλά αφού το διάλεξα, γιατί να το μετανιώσω. Είχα τόσε χαρέ άλλε, που το βάρο έπεφτει από την άλλη μεριά στη χαρά. Είσαι από τι ελάχιστε Ελληνίδε ηθοποιού με διαχρονική καριέρα. Γιατί πιστεύεις ότι άντεξες τον χρόνο και αντέχεις. Είναι θέμα χαρακτήρα. Θέμα χαρακτήρα και αντοχών. Ε, η, το να φτάσει σε μια κορφή δεν σημαίνει τίποτα. Πώς κρατιέσαι σε αυτή την κορφή σημαίνει πάρα πολλά. Γιατί ο άνεμος είναι πάρα πολύ δυνατός. Πολλές φορές θα κάνεις παραπατήματα πάνω στην κορφή που κινδυνεύεις να πέσεις σε βάραθρο που να μην μπορέσει ποτέ να αναρριχηθείς. Όλα είναι θέμα χαρακτήρα ε, στη ψυχή σου, ε, αυτογνωσίας, πιθαρχίας, εργατικότητας, παιδείας, αγωγής, υπομονής, Και άλλα τόσα 99 στοιχεία που πρέπει να έχει για να πετύχει. Δίπλα σε έναν άνθρωπο όπω τον Πλωρίτη, ένιωθε κάποιε φορέ έτσι λίγο άβολα και ήθελε να μελετά και να μαθαίνει ή δίπλα του μάθαινε πράγματα. Έτσι για... Ήταν ένα πανεπιστήμιο, δηλαδή για σένα. Ήταν πανεπιστήμιο για όλα. Άβολα δεν ένιωσα ποτέ γιατί την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι δεν ξέρω τίποτα. Ε, οπότε έκανα συνεχώ με πολύ ενοχλητική και κάνω συνέχεια ερωτήσει. Οπότε το είχε πάρει απόφαση και έκανα συνέχεια ένα ερωτήσεις. Πώς το λένε αυτό, γιατί γίνεται εκείνο, γιατί γίνεται το άλλο. Α, αυτό γινόταν συνέχεια. Έχω ακόμα αυτό το κακό. Ρωτάω πολύ. Αλλά δεν νιώθω άβολα, γιατί αφού α, αυτό θέλω να κάνω και τη στιγμή, γιατί, γιατί να ντραπώ. Δεν νιώθω ντροπή για κάτι. Όχι. Πολλέ φορές είδα ότι δεν φοβήθηκες να τσαλακωθείς. Ούτε... Είχε α πούμε κόμπλεξ που μπορεί να έχουν κάποιοι σε σχέση με την τηλεόραση κτλ. Πήγε α πούμε στο dancing with the stars. Mm. Βέβαια, με χαρά. Ήταν ένα παιχνίδι αυτό για σένα, σ' αρέσει αυτό το Ήτανε... κόμπλεξ, από πού προέρχεται. Έλαντε. Ξέρεις, πολλέ φορέ έχω αναρωτηθεί. Νομίζω από ένα θέμα ότι δεν υποτιμώ τίποτα. Θεωρώ ότι ε, τα, τα παιχνίδια. Ε, τα e, reality shows. μια χαρά πράγματα είναι. Δηλαδή τα υποτιμώ. Τα εκπομπέ μαγειρική, καταπληκτικέ είναι. Το κάθε τι είναι καταπληκτικό στο είδο του. Δεν αισθάνθηκα ότι ένα είδο είναι υποτιμημένο. Τι θα πει είναι φτηνό, Φτηνό είναι ο τρόπο που μπορεί να το κάνει. Άλλο αυτό. Ε, γιατί είναι φτηνό, φτηνή μια καθημερινή σειρά και είναι πιο ποιοτική μια εβδομαδία. Φτηνό είναι ο τρόπο που κάνει το ένα ή το άλλο. Να το ξεχάσω αυτό με την αρχαία τραγωδία και την αρχαία κομμωδία μπορεί να καταγίνεσαι με φτηνό τρόπο. Αυτό είναι χειρότερο. Από το να κάνεις με, με ειλικρίνεια μια ελαφριά κομμωδία ή ένα μπουλβαράκι. Δεν υπήρξες ποτέ δογματική ή ίσως ποτέ. σε κάποια στιγμή. Ποτέ, ποτέ. Α πούμε, σε παίρνει τηλέφωνο ο Φόσκολο και σου λέει: Θα κάνουμε την πρώτη καθημερινή α, σειρά στην Ελλάδα, την Λάμψη. Ε, δεν υπήρχε ίχνο, α πούμε, έτσι, Όχι, υπήρχε, ανα... φο... υπήρχε ένα φόβο. Είπα, ε, 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 θέλω να το σκεφτώ, φοβάμαι. Και πήγα και κάνω μια μεγάλη κουβέντα. Ποιο ήταν το φοβάμαι. Ό,τι σ' ειρέ είχα κάνει ήταν όλε επιτυχημένε. Με, με βοήθησε η τύχη μου. Και οι επιλογέ μου. Έχει να κάνει αυτό. Σου έχουν διάφορε προτάσει. Δια επιλέγει αυτήν και όχι την άλλη. Έτσι δεν είναι. Και πόσο δύσκολο είναι αυτό να το κάνει. Πάρα πολύ. Όταν ήρθε λοιπόν αυτή η πρόταση. Τι φοβήθηκα, νομίζεις. Επειδή έκανα μόνο εβδομη... εβδομαδιαίες σειρές μέχρι τότε. Φοβήθηκα αν μπορεί να με αντέξει η ψυχή του κόσμου κάθε μέρα χωρίς να με βαρεθεί. Αυτό ήταν ο φόβος μου. Και είπα, ας το δοκιμάσω για ένα χρόνο. Και ο ένας χρόνος είπαμε, τι γίνεται εδώ, πω, πω, πω". Πήγε δεύτερος, πήγε τρίτος, έμεινε οχτώ χρόνια. Και φαντάζομαι το συζήτησε αυτό με τον Μάριο Πλωρίτη τότε. Βέβαια. Που ήταν τη ίδια απόψη. Ε, πάντα μου έλεγε «Θα κάνεις αυτό που θέλεις εσύ». Ε, ο Μάριος ποτέ δεν επίσης δεν σνόβαρε κανένα είδος. Mm. Όλα τα είδη του θεάτρου και όλα τα είδη της σόουμπις τα βρίσκω καταπληκτικά. Το καμπαρέ, την επιθεώρηση, ε, όλα τα βρίσκω εξαιρετικά. Ε, μια και το λες αυτό, ε, πώς σου φάνηκε αυτή η δημοσιακόντρα Τη Έλενα Ακρήτα με τον Μάρκο Σεφέρλι για την επιθεώρηση και τη σάτυρα. Ξέρει, τώρα με πιάνει αδιάβαστη. Μήπω έγινε στο διάστημα <laughs> που έκανε προόβευση και δεν έχει ανοίξει την τηλεόραση καθόλου. Ναι, είχε να κάνει με, το... με όλο αυτό που έγινε ότι θα πήγαινε ο Μάρκο Σεφερλή στο Παλά. Δεν πήγε τελικά για άλλου λόγου. Ναι. Και έγραψε μία, ένα άρθρο τη η Έλενα Αστανέα ότι δεν είναι για όλου όλοι οι χώροι. Uh, και ότι στο Παλάς, ας πούμε, δεν είναι ο Σεφερλής. Ο Σεφερλής είναι στο Δελφινάριο και σχολίασε τη σάτυρα του ότι πολλές φορές στοχοποιεί διάφορες ευπαθείς ομάδες ή διάφορες κοινωνικές ομάδες. Να σου πω κάτι τώρα. Επειδή είναι αρχή μου να μην κρίνω κανέναν. Ε, γιατί είναι αρχή αυτή. Γιατί ο κάθε άνθρωπος, ειδικά δεν με την Έλληνα που έχω και μια λατρευτική σχέση, και έχουμε κάνει και δουλειέ μαζί και όχι μόνο αυτό. Είμαστε δεμένες ουσιαστικά με την Έλενα. Με σεβασμό και με αγάπη. Και με η μία για την άλλη έχει θαυμασμό. Κάτι θα ήθελε να πει που είμαι σίγουρη ε, ότι δεν το εννοούσε καθόλου υποτιμητικά με την έννοια του πώς ακούγεται παρά έξω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν ήθελε να πει αυτό που ε, η ψυχή της εννοούσε, θεωρούσε σωστό, πολύ καλά έκανε και το είπε. Δεν το έχω παρακολουθήσει από την αρχή και δεν ξέρω και ο Μάρκος τι έκανε σε σχέση με αυτό. Δεν μπορώ να τα ξέρω. Αυτά, αν δεν ακούσεις, αν, ε, μπορεί να πιστεύει ο ένας αυτό και ο άλλος να πιστεύει τον ίδιο και να έχουν και οι δύο δίκιο. Εσύ, α πούμε, έχει πάει όλα αυτά τα χρόνια στο Δελφινάριο να, να δει γιατί ο Σεφερλί κάνει όλα αυτά τα εισιτήρια. Δεν έχω πάει για πότε να πάω, αφού yeah. δεν είχα ποτέ και χρόνο να πάνω, να το δω. Δηλαδή το καλοκαίρι μόνιμα ήμουνα με. Θα μου πει γιατί δεν πήγα το βράδυ καλοκαίρι, όταν δεν είχα θέατρο. Ναι. Να πάρω κι εγώ ναι, ναι, ναι. θεία να, για ναι. να σε χρησιμοποιήσω. Α πούμε, και εμένα δεν είναι το στυλ μου ο Σεφερλί. Εγώ Ας... δεν θα σου πω ότι δεν θα πήγαινα. Θα πήγαινα yeah. να δω τι κάνει. Θεωρώ yeah. ότι ένα πετυχημένο. Για να κάνει αυτό που κάνει ο Μάρκο, είναι ένα πετυχημένο άνθρωπο αυτό που κάνει. Yeah. Κανένα πετυχημένο άνθρωπο δεν μπορεί να του την επιτυχία του. Για κανέναν. Πώ θα πούμε ότι δεν είναι επιτυχημένο ο Μάρκο. Είναι, είναι, πράγματα. Ή θα πει ότι δεν είναι επιτυχημένη η Έλενα, άλλο το ένα, άλλο άλλο. Τώρα, τι ήθελε να πει ο ένα και τι ήθελε να πει ο άλλο, δεν το έχω παρακολουθήσει. Αλλά Τάσω μου, ε, δεν μπορούμε να κρίνουμε. Ο, η Έλενα για να πει αυτό έχει κάθε δίκαιο να το λέει αυτό. Και ο Μάρκο για να κάνει αυτό έχει δίκαιο για τον Μάρκο να κάνει αυτό. Δεν μπορώ να μπω στη μέση και να πω ποιο είχε δίκιο. Δεν θα το κάνω ποτέ στη ζωή μου. Εγώ μπορώ να έχω μια αντίθετη γνώμη ή να συμβαδίζω με τον ένα ή με τον άλλον. Ναι. Δεν θέλω να κρίνω τι αποφάσει του καθενό. Θέλω να πω, το δελφινάριο για σένα είναι θέατρο, είναι τέχνη. Βεβαίω. Αν θε λοιπόν να σου απαντήσω ευθέω είναι τέχνη να μπορεί να κάνει ένα ελαφρύ είδο και να μαζεύει 5.000 κόσμο ή 4.000 κόσμο και να, να του έχει φανατικού κάθε μέρα. Βεβαίω, όταν έβγαινα από το θέατρο τέχνη και νόμιζα ότι όλα τα άλλα θέατρα ε, δεν είναι κακά, γιατί μόνο το θέατρο τέχνη. Όχι, το θέατρο τέχνη ήταν το θέατρο τέχνη, το εθνικό θέατρο ήταν το εθνικό θέατρο, η επιθεώρηση ήταν επιθεώρηση, η ελληνική κομμωδία ήταν η ελληνική κομμωδία. Τι θα πει αυτό. Το καμπαρέ είναι καμπαρέ. Και αν πα και δεν σ' αρέσει ο τρόπο που παρουσιάζεται. Μια κοινωνική ομάδα, η γκέι, η α πούμε. Άλλο αυτό η, να πει. Ναι. Αυτό το θέμα δεν είναι ωραίο. Το άλλο θέμα δεν είναι ωραίο. Άλλο αυτό. αυτό ο καθένα έχει τον. Μάρκο, γιατί διάλεξε αυτό το θέμα, ή Έλενα, γιατί διάλεξε εσύ αυτό. Γιατί είπε αυτό, γιατί είπε εκείνο. Προσωπικά δεν είμαι ο άνθρωπο που θα κρίνω κανέναν. Γιατί ο καθένα κάνει, επιλέγει να κάνει κάτι. Ο κόσμο μπαίνει με, δι... με διαδικασίε δημοκρατικέ. Κανεί δεν βάζει τον κόσμο μέσα. Στο θέατρο ή να, να γυρίζει το κουμπί της τηλεόρασης, τη τηλεόραση να βλέπει τηλεόραση με το ζόρι. Ζούμε ή έχουμε του πολιτικού αργού που βγάζουμε. Ποιο πάει με το ζόρι που. Δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχει όμω και η τέχνη που εκπαιδεύει τον κόσμο. Π.χ. μέχρι την εμφάνιση του Χατζηδάκη. Και η όπερα υπάρχει που εκπαιδεύει τον κόσμο. Τάσο, οπότε δεν θα πάψει mm. να υπάρχει όπερα ανά τον κόσμο. Και έχει καυτού του συγκεκριμένου ήξερα και είπε, θεώρησε έχει του δικού τη, αλλά είναι τόσο διαφορετικά πράγματα που τι συγκρίνουμε. Τι συγκρίνουμε. Υπάρχει η υψηλή παιδεία, υπάρχει η παιδεία για τον, για τον κόσμο το πιο απλό, υπάρχει κάτι πιο λαϊκό, υπάρχει κάτι πιο εκλεπτισμένο, υπάρχει το τάχα μου, υπάρχει το τάχα μου μοντέρνο, το τάχα μου υπερμοντέρνο, το τάχα μου μεταμοντέρνο. Συγγνώμη, υπάρχουν όλα. Άρα, τι είναι αυτό που τα φιλτράρει. Η αλήθεια. Για να μην... Και ουσιαστική παιδεία και το να ξέρουμε τι λέμε. Η αλήθεια με την οποία αντιμετωπίζει το καθετί, είτε αυτό είναι υψηλού νοήματο, είτε είναι μικρότερου νοήματο και το παρουσιάζει με ευπρέπεια και περνάει καλά ο κόσμο χωρί σχεδιότητα. Αυτό είναι που ξέρω να πω εγώ. Όλα τα άραπε υψηλών, τι θα πει υψηλό δίδαγμα, Μπορούμε να καταγίνουμε με την τραγωδία με έναν ελεηνό τρόπο. Ωραίο είναι αυτό. Δεν κατάλαβα. Ή αν καταγίνομαι με την, ε, με την ελληνική κωμωδία, με ένα εξαιρετικό τρόπο. Πολύ πιο ωραίο είναι. Η διαχείριση του κάθε θέματο έχει να κάνει με μένα. Η ποιότητά σου είναι στον τρόπο που διαχειρίζεσαι και τη ζωή σου ακόμα. Ένιωσε ποτέ ότι έπεσε θύμα α, του τι θέλει το κοινό όσον αφορά τι επιλογέ σου, ή τραβούσε μπροστά. Όχι, και... Χριστέ μου. Θα σκεφτώ εγώ τι θέλει το κοινό. Εγώ σκέφτομαι τι θέλω εγώ. Yeah. Και από εκεί και πέρα το δίνω με τον τρόπο και την αλήθεια τη ψυχή μου. Και όσοι πιστοί προσέλθετε. Άρα βλέπει υπάρχει και αυτό. Ότι, ε... Μόνο αυτό υπάρχει κατά τη γνώμη μου. Ε, υπάρχει, όχι, υπάρχει το αντίθετο. Ότι ε, θα κάνω κάτι που ξέρω ότι θα αρέσει στη μάζα. Αν ξέραμε τι αρέσει στη μάζα, θα ήμασταν όλοι πετυχημένοι και θα είχαμε όλοι βγάλει. Είμαστε ζάπλωτοι τώρα, γιατί όλοι mm. ξέρω εγώ τι αρέσει στη μάζα. Θα κάνω αυτό που αρέσει στη μάζα και θα είμαι πετυχημένο. Ξέρει πολλού τέτοιου. Για πε με ένα που τον ξέρει. Άρα δεν σκέφτηκε ποτέ σε σχέση με το κοινό. Α λένε, λένε ότι η Αλίκη πολλέ φορέ ήταν θύμα του κοινού τη. Όχι, η Αλίκη επέλεξε με απόλυτη συνειδητότητα ότι θέλει να κάνει αυτό. Mm -hmm. Γιατί αν είχε απολύ, α, ε, επιλέξει συνειδητά να ανήκει σε ένα εθνικό θέατρο και να παίζει μεγάλο ρόλο θα το είχε κάνει, γιατί είχε, ήταν σούπερ ταλαντούχα. Επέλεξε να είναι ένα λαϊκό είδωλο, η λαϊκή σταχτοπούτα. Το έκανε αυτό. Τώρα, αν κάποια στιγμή ήθελε να πάει, κάνει επίδαυρο, και εγώ, αν να σου πω ότι θέλω να κάνω όπερα, ποιο θα με ακολουθήσει. Έκανε επίδαυρο και πέσανε αντιφάνεια. Για ποιο λόγο λοιπόν. Να το κάνει αφού, mm. στη, στη μέση τη καριέρα, επέλεξε κάτι άλλο, αφού δεν ήξερε να το κάνει. Ήθελε μια παιδεία. αν έμενε σε εκείνο τα υπόλοιπα επίση χρόνια τη ζωή τη μπορεί ο Ρεότατο να, να είχε εκπαιδευτεί και σε αυτό. Αν σου ζητούσα α, να μου πει μια αποτυχία σου, ποια θα έλεγα. Μία πολλέ αποτυχίε έχω. Πολλέ αποτυχίε. Στο, στο θέατρο είχατε ε, καλλιτεχνική επιτυχία, εμπορική αποτυχία, το παιχνίδι των Θεών που κάναμε με το Σάθητο Λίβινγκ. Λιβρα... και το, το θυμάμαι πολύ καλά γιατί ήταν το πιο πρόσφατο, και τον Κωνσταντίνο τον Κωνσταντόπουλο. Ε, αυτό ήταν μια αποτυχία. Γιατί, γιατί δεν καταλάβαμε ότι αυτό δεν είχαμε προβλέψει ότι αυτό ήταν έργο για ένα μήνα σε ένα μικρότερο θέατρο. Όχι ένα έργο για ένα εμπορικό μεγάλο θέατρο. Ο χρόνος καθαγιάζει τα πράγματα. Ας πούμε, να ξαναπούμε για τη Λάμψη που τότε ήταν το καθημερινό, το σατήριζαν πολύ. Ε, ότι τώρα θεωρείται κλασικό και πολλοί το αναφέρουν και το σχολιάζουν και ανεβαίνουν τα βιντεάκια και τώρα με τα social media όταν υπάρχει κάτι με την επικαιρότητα ανεβαίνει φωτογραφία δική σου ή του πολίτη και πες μου βίρνα <laughs> Α, και σου λέω Γιάνγκο θες να μου πεις <laughs> αυτό με την επανάληψη το παιχνίδι που υπήρχε στους διαλόγους του, του Φόσκολου ε, δείχνει ότι αυτό το πράγμα έχει καθαγιαστεί με στον χρόνο. Με τον χρόνο απλώ αντιλαμβανόμαστε mm -hmm. ότι αυτά που κράτησαν για κάποιο λόγο έχουν αξία διαχρονική. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Ό,τι είχε οι ελληνικέ ταινίε. Ξέρει τι βρυσίδι έπεφτε στι ελληνικέ ταινίε τη δεκαετία του 70 από τον νέο ελληνικό κινηματογράφο, ότι ήταν ευτού κακά όλε τι ταινίε ελληνικέ. Αυτέ οι, οι υπέροχε, τα υπέροχα παραμύθια. Τα υπέροχα παραμύθια που φτιάξαν και τα βλέπουμε κάθε μέρα, ξανά και ξανά και θέλουμε να τα ξαναδούμε και θέλουμε να τα ξαναδούμε. Τότε τα και λέγαμε τι, πα, 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 αυτός ο κινηματογράφος. Και ήταν ο υπέροχος ελληνικός κινηματογράφος. Λοιπόν, ό,τι ό,τι κρατάει και μένει χρόνια και δεν είναι μια επιφυλίδα που είναι μια στιγμή την εφημερίδα για μια εβδομάδα, για μια μέρα, τα κρατάει χρόνια, τα κρατήσει και αιώνες. Η κλασική. Μπορεί να πάψει να υπάρχει ο Σέξπιρ, μπορεί να πάψει να υπάρχει η Όπερα, μπορεί να πάψει να υπάρχει ο Τένι Σουίλεβι, μπορεί να πάψει να υπάρχει ο Ισχύλο. Ποιο θα πάψει να υπάρχει. Εντάξει, αλλά όταν η λάψη πια θεωρείται κλασική. Είναι, είναι... κλασική. Άντε να ξανακάνει έτσι ένα καθημερινό, με τέτοιο δαιμόνιο γράψιμο. Δαιμονικό. Ε, δεν νομίζω ότι υπήρχε τέτοιο δεύτερο ταλέντο που, σαν το Ας πούμε, η Έλενα τότε που είχε κάνει. Που έγραψε το υπέρο, Το Μαζί με τον Γιώργο που γράψαν το Βέρα στο δεξί. Ηταν η μοντέρνα εκδοχή του καθημερινού, του στέρεου καθημερινού. Και το έκαναν τα παιδιά για πολλά χρόνια και με τόσο μεγάλη τεράστια επιτυχία. Λοιπόν, ε, είναι δύσκολο πράγμα. Είχε ποτέ όταν έπαιρνε το σενάριο από το Φόσκολο. Έλεγε. Τώρα, αυτό εδώ. Γιατί να το πω τόσε φορέ. Η... Αυτό το είχα, ναι. Ε, και το έλεγα με διαφορετικά λόγια κάθε φορά. <laughs> Είτε έλεγα, σου έχω πει χίλιε φορέ ότι πρέπει να κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Το έλεγα αυτό κάθε φορά, γελάγαμε. Και μου έλεγε ο Νίκο, εάν μανούλα μου δεν το πούμε αυτό, πρέπει ο θεατή να μπαίνει σε όποια στάση του τρένου βρει. Δεν μπορεί να χάνει στάσει και να μην ξέρει τι του γίνεται. Αυτό είναι η αρχή του καθημερινού. Ήταν σοφό. Απλώ εσύ θα το πει με τέτοιο τρόπο που να φαίνεται σαν το λε για πρώτη φορά όλα αυτά τα μαγικά παιχνίδια της δεξιοτεχνίας του γραψίματος ή της τηλεοπτικής καθημερινής σειράς, εμένα με, με ντριγκάρουν για ως προς το παίξιμο. Λεγικάζε να, να δούμε. Έχουμε να κάνουμε 15 σκηνές με θυσιού. Πώς γίνεται με 15 διαφορετικού τρόπους. Και υπάρχουν. 20 τρόποι, χιλιάδε τρόποι να κάνει να Ήταν παλιά σκοπή, καλλιτέχνη, σεναριογράφο, άντρα, σκηνοθέτη, ο Φώσκολο. Ε, που έγραφε στι κόλλε. Μα είχε στα πούπουλα. Ε, αυτό ήταν οι παλιοί σκηνοθέτε του κινηματογράφου. Λάτρευαν τον ηθοποιό και τον είχαν στα πούπουλα. Δεν τον συνερίζονταν, δεν του κακοφέρονταν. Ε, έζησα μια μαγική εποχή. Και δεν ξέρεις πόσο την νοσταλγώ. Συγκρουστήκατε ποτέ. Ποτέ. Κάναμε πάρα πολλά γέλια μαζί τρώγαμε βράδια μαζί, λέγαμε τε, διάφορες ιστορίες. Αρκούσαν ε, αρκούσε να του πεις, ας πούμε, Νίκο, ερχόμενη τώρα στο σπίτι σου, χάθηκα στο περίπτερο γιατί α, έφτιαχνε μια ιστορία με το μυαλό του εκείνη τη στιγμή. Τι ήταν να το πω, έλεγα κάθε φορά. Πιανόταν, τι του είπες στο περίπτερο και σου είπε αυτό. Πάμε ένα σενάριο αμέσω. Το μυαλό του ήτανε, είχε μέσα ε, θησαυρού από θέματα. Και κάθε φορά που έκανε κάτι υπερβολικό στα σενάρια, ε, μου έλεγε, είδε και διαβάζαμε μετά από μήνε ότι συνέβαινε αυτό στη ζωή. Είδε, μου λέει, Ότι η ζωή είναι πάνω από την τηλεόραση. Γιατί εμένα θα μου λέγανε ότι αυτό τώρα είναι υπερβολή. Και ένα που συνέβη. Πότε ένιωσε κάτι ότι έγκωσε με το καθημερινό, με τη λάμψη και δεν κουράζει. Δεν υπεράσα... έγκωσα, κουράστηκα. Ε, είχα κουραστεί πολύ γιατί τότε, ε, τότε που έφυγα. Ήταν τότε που κτιζότανε απαρχής το, το θέατρο και είχα και το κτίσιμο του θέατρου και τη Λάμψη, καθημερινό γύρισμα. Και είχα δύο έργα στο θέατρο το βράδυ. Είχα ένα μονόλογο και είχα και το γλάρο. Κουράστηκα. Ε, και είπα ότι ώρα είναι να σταματήσω. Εκ των υστέρων θα προτιμούσα να σταματήσω δύο-τρία χρόνια αργότερα, να είχαν φύγει και τα έξοδα του θέατρου από πάνω. Από το, το βάρος αυτών των το, εξόδων που έκανα χρόνια να τα καταφέρω να το ξεπληρώσω. Α, αλλά σωματικά είχα, είχα καταβληθεί σωματικά. Πάντω ο φόβος σου δεν επαληθεύτηκε. Το κοινό δεν σε... Βαρέθηκε. <laughs> ναι, δεν σε βαρέθηκε. Όχι, δεν βαρέθηκε. Η... Πέρασε πολύ ωραία νομίζω. Περάσαμε ναι. πολύ ωραία και οι δυο. <laughs> δεν είπες... Ρε παιδί μου, φέτο θα καθίσω μια χρονιά. Δεν θα κάνω τίποτα. Όχι. Και τώρα που δεν κάνω ε, τηλεόραση λέω ότι κάπου έπρεπε αλλού να, να είμαι. και είμαι στο σπίτι μου. Τι συμβαίνει, Ανησυχώ. Ε, όχι, ο το είπα. Τι είναι αυτό που σου λείπει περισσότερο από την καθημερινότητα. Να είσαι στον καναμπέ και να δει μια ταινία. Α πούμε. Να καλέσει φίλου στο σπίτι για φαγητό. αυτά, αυτά μου αρέσουν. Να δούμε με του φίλου μου μαζί. Πολλέ φορέ κάνουμε συνδυασμό. Βλέπουμε ταινία και μετά τρώμε κιόλα. Βλέπουμε βίντεο. Έχουμε μετά τα, τα απαραίτητα μα μας πάρει και έχω, κάνουμε και ένα φαγάκι. Αυτό για μένα είναι η ωραιότερη, η μεγαλύτερη χαρά. Σε όλο αυτό το τρελό τρέξιμο και τους απίστευτος ρυθμούς... πού χώρεσε η κατάθλιψη για την οποία μίλησες δημόσια. Συνήθως... Χώρεσε, α... ναι. ξέρεις τι, συνέπεσε με την... Μετά το... βάλουμε με δώδεκα θεούς. Συνέπεσε μετά την μεγάλη και υπέροχη δουλειά που κάναμε στην, στην Κύπρο. Ờ, ήτανε ακριβώς η κρίση, το, το, ξέσπασμα για το πένθος που έφερε και την κατάθλιψη και την υπερκόπωση. Εκεί, εκεί έγινε. Αλλά το πέρασα πάρα πολύ γρήγορα, ευτυχώς. Γιατί, γιατί κατάλαβα πολύ σύντομα ότι δεν είμαι ο μου. Δεν είμαι εγώ αυτή. Από πού? Δεν ήθελα να... Ε, έβλεπα γεμάτο το θέατρο το βράδυ και είχα... Κόμπου που Δηλαδή, έλεγα: Πώ, εγώ που είναι γεμάτο, δεν ήθελα να αντιμετωπίσω τον κόσμο. Ε, με τα Δεν ήθελα να βγω από το σπίτι. Δεν ήθελα να πω να κάνω μπάνιο. Δεν ήθελα κανένα να μου μιλάει. Βλέπα το ταβάνι. Λέω, αυτό δεν είμαι εγώ. Αμέσω πήγα στο γιατρό. Οι δικοί σου άνθρωποι γύρω σου. Το τύμπα... καταλάβανε, το βλέπανε. Το βλέπανε και με παροτρύνανε. Έλεγα: Δεν θέλω χάπια να πάρω. Όχι, πήρα και χάπια, έπρεπε να πάρω. Γιατί είχα δουλειά, δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω αυτό το πράγμα. Δεν θέλω, τα πει, δεν θέλω, αφού έπρεπε να έρθω. Άρα αυτό μπορεί να συμβεί, ρωτάω, διότι πραγματικά είσαι παράδειγμα μανία και δουλειά και όρεξη. Αυτό μπορεί να συμβεί στον, στον καθένα, είναι διακοπτή, σαν διακόπτη. Ναι, ξαφνικά έσβησαν οι μηχανέ. Έσβησαν. Έβλεπα την πόρτα και λέω: Η πόρτα γιατί είναι ένα χιλιόμετρο μακριά από εδώ, από εδώ που κάθομαι. Μου φαινόταν ότι έπρεπε να διανύσω χιλιόμετρο να πάω στην πόρτα. Ήθελα να είμαι ένα κρεβάτι. Αυτό το κατάλαβα λοιπόν ευτυχώς το ένστικτο επιβίωσης αμέσως και το ότι πήρα χάπια, γιατί χωρίς χάπια ξέρεις η δεν είναι Ναι, ναι, σαρατονίνη. Αυτό πρέπει. είναι. Ε, όταν κατάλαβα ότι πρέπει να βοηθηθώ με χάπι που είμαι εναντίον των χαπιών γιατί δεν παίρνω τίποτα, ε, τα πήρα γιατί έπρεπε να γίνω καλά. Εγώ είμαι πρέπει να πάρω χάπι να γίνω καλά. Έλεξε, έγινα καλά, κόβω χάπι. Δεν διότι είναι και βιολογικό. Είναι η στάθμη ανατολικά ναι, τη. Είναι καθαρά βιολογικό. Ναι. Και πρέπει να επανέλθει. Πρέπει να επανέλθει. Έχει το φόβο μήπω ξανά έρθει η κατάσταση. Όχι, πει, γιατί ξέρω ότι δεν είναι τίποτα. Ξέρω ότι στα δύσκολα, όταν πεθύσει την ανάλογη περίπτωση και πει μήπω πρέπει να βοηθηθώ, θα πάω στο γιατρό, θα σε βοηθήσει και τελείωσε. Δεν δηλαδή, πρέπει, να, πρέπει να φύγει ο κόσμο από την, το φόβο τη Α, έχω κατάθλιψη. Ναι, ναι. Είναι κάτι σαν γρήπη αν το πάρει σαν, αρρώ... σαν Αν το πάρεις σαν γρήπη, δεν είναι τίποτα. Εκτό από τι καταθλίψεις τι κληρονομικέ. Αυτέ είναι ένα θέμα. Πάντω έχω διαβάσει ότι είναι η ασθένεια τη εποχή μα. Βέβαια. Βέβαια, γιατί ο κόσμο έχει συνθλιβεί από το, το ζόρισμα το οικονομικό Επιβάλλει οικονομική. Εάν αφαιρούσε από τον κόσμο το οικονομικό άγχο, κανεί δεν θα είχε κατάθλιψη αυτή τη στιγμή. Κανένα. Ναι, αλλά οι παππούδε μα και αυτά που μεγαλώναν φτωχοί καταλήγουν. Δεν είχαν ήταν... οικονομικό άγχο τέτοιο. Οι παππούδε μα είχαν κανονίσει τη ζωή του να... να έχουν το ψωμί yeah. του, του ελιέ του και ήταν ευτυχισμένοι με τα παιδάκια yeah. του. Και με κρέα, Πάσχα και Χριστούγεννα. Α, μπράβο. Yeah. Εμεί είχαμε κανονίσει άλλου είδου πρόγραμμα. Μα ζουπήξαν να γυρίσουμε πίσω. Δεν γίνεται αυτό. Και πάθαμε αυτό που πάθαμε. Αυτό νομίζω ότι είναι. Δεν προλαβαίνανε οι παππούδε μα να πάθουν τέτοιου είδου κατάθλιψη που πάθαμε εμεί. Ναι. Δεν είχαν λόγο. Με πέντε έξι παιδιά ο καθένα και με. Θέλει τι να Μια χαρά ήταν. Εμεί τώρα λοιπόν μαθαίνουμε το απαραίτητο. Πολύ δύσκολο να μάθει την αφαίρεση. Γενικότερα είναι δύσκολο να αφαιρεί τη ζωή σου από το να προσθέτει. Κάτιά μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το απόψη. Νόμαστε Εγώ θα σε ευχαριστήσω. Και να ξέρει ότι ε, με την Κύπρο έχω πολύ ουσιαστικού δεσμού. Έχω πολλού φίλου. Έχουμε πολλές αγάπες. Το ξέρω. Δεν προλαβαίνουμε να σε δούμε όταν έρχεσαι κάτω, διότι... Δεν προλαβαίνουμε, ε, γιατί είναι φίλοι γύρω, γύρω και από παντού και έχω, έχω αδυναμία. Και οι Κύπροι σου έχουν αδυναμία. Το ξέρω και του αγαπώ πολύ. Έρχονται πολύ στο θέατρο, πολλοί Κύπροι. Ναι, το ξέρω. Σα και... λοιπόν, Σας περιμένω λοιπόν, σα περιμένω. Είμαι σίγουρο και φέτο. Και πάλι σε ευχαριστώ και καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ, Τάσο μου. Και, σε και νομίζω ότι θα πάει και το 2020. Μακάρι. Ευχαριστήσεις και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα και να ευχαριστήσω και το Ξένος Travel για τη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.